πες ότι θα καλοπεράσει φέτος. Έτσι θα το πεις λέω τα χαιρετίσματα. Τώρα που ήρθε ο άλλος. Ποιος είναι ο άλλος? Σαββίδης. Ναι. Πού τον είδες? Επιβεβαιώθηκε ότι ήρθε. Όχι. Λες, φωτογραφία τον είδες? Δύσκολο. Γιατί τις άλλες φορές γιατί τον έβλεπες? Τώρα γιατί δεν τον είδες? Για άλλο λόγο. Όχι, πες με το λόγο, τι είναι κατασκοπευτικό. Φοβάται τον κορονοϊό. Τι φοβάται? Φοβάται και καλά κάνει. Φοβάται τον κορονοϊό? Ναι. Ναι. Και είσαι σίγουρος ότι έχει έρθει? Δεν πήραν 5 φράγκα. Δεν πήραν 5 φράγκα αυτή. Χθες συναντήθηκε με τον Παύλο Γκαρσία. Ποιο συναντήθηκε? Με τον Παύλο Γκαρσία. Με τον Παύλο τον Γκαρσία. Ναι. Τι, του δώσει κανένα φράγκο? Τι ξέρω. Του κάνε μείωση του Γκαρσία. Ναι. Σε ενημερώνω. Τον ίδιο Γκαρσία. Δηλαδή ο Γκαρσία δεν μπορεί να είναι χλεμπονιάρη και να τον κολλήσει κορονοϊό? Εμβολιάστηκε ο Γκαρσία. Και εγώ εμβολιάστηκα. Του κάνω, έχω μια χειραψία το Σαββίδι. Έρχεται να κάνει μαζί μου χειραψία. Πού να ξέρω. Θα πει εμβολιάστηκε. Αυτοί οι γιατροί, οι μπαρούφες που λένε τα εμβόλια και έχουν τρελάνει τον κόσμο, λένε ότι εγώ που εμβολιάστηκα δύο φορές, πέρασα και κορονοϊό, μπορεί να ξανανοσήσω και να το μεταδώσω. Φυσικά. Τότε πώς τον είδε τον Γκαρσία? Άμα και κολλάς. Αυτός που κάνει το εμβόλιο της γρήπης τώρα, μην το γυρνάμε πάλι. Άστο. Πώς τον είδε τον Γκαρσία? Φωτογραφία είδες? Συνάντηση? Όχι, τον είδες? Δεν θα δεις. Άρα δεν ήρθε. Ήρθε. Δεν ήρθε. Εγώ λέω δεν ήρθε. Αποδείξτε με εμένα ότι ήρθε. Από πού ήρθε? Ήρθε και είδε τον Γκαρσία. Φωτογραφία πρώτη σελίδα τον έχει. Από πού ήρθε? Πώς ήρθε? Επειδή πλήρωσε 5 να πούνε ότι ήρθε. Πώς ήρθε? Δηλαδή, εμένα με πλήρωσε για να πω ότι. Δεν είπα εσένα, ρε Χαϊβάνη. Ποιος την έβγαλε? Πού τον είδατε εσύ? Ποιος την έβγαλε? Πού ήρθε, πού τον είδατε? Ποιος την έβγαλε την είδηση ότι ήρθε? Πρώτος. Βρε κόκκινε μου, εσύ την έβγαλε. Ωραία. Εγώ που το ξέρω. Μάγος είμαι. Σου είπαν ήρθε. Τον είδατε, ρε. Αυτός που το. Φωτογραφία, ρε. Αυτός ρε φωτογραφία. Δεν μπορείς να βγάλεις. Στο μπαλκόνι φωτογραφία, μια selfie ανέβασε. Δεν μπορείς. Άλλο σου λέω, ρε. Facebook δεν έχει, δεν ανεβάζει ο άνθρωπος. Ανεβάζει. Θέλω να μου δείξει μια φωτογραφία από το Πόρτο Καράς ότι ήρθε. Στη βίλα του μένει. Στη βίλα του. Βίλα Γαλήνη, έτσι λέγεται. Βίλα Γαλήνη, βίλα Φασαρία, δεν ξέρω πώς λέγεται. Σου λέω πού. Ναι. Δεν πάει στο ξενοδοχείο για να καταλάβεις. Φοβάται. Και εσύ πιστεύει, πρέπει να πιστέψω εγώ ότι ήρθε ο Σαββίδης στο. Ήρθε. Πούντος. Μια εκδήλωση να πάει. Άμα ήταν. Ρε κοκκίνα να σου πω κάτι. Γιατί λέω ότι δεν ήρθε. Άμα ήρθε για να είναι αποστηρωμένος εδώ, κάθεται και εκεί πέρα και μην έρχεται. Δηλαδή ήρθε τι. Είναι πιο εύκολο να γίνουν κάποιες δουλειές που πρέπει να γίνουν. Και δεν τον Γκαρσία. Πού είναι η φωτογραφία, ρε, που τον είδε, χειραψία και δεν είναι, ρε, πού είναι, ρε. Γίνονται πράγματα παράλογα για την εποχή μας. Παράλογα. Λοιπόν, ζούμε σε έναν κόσμο παράλογο. Εγώ σου λέω δεν ήρθε. Και εσύ λες ότι ήρθε. Άμα δεν δω φωτογραφία στο ξενοδοχείο, στο βίλα. Πώς τη λένε, Ευτέρπη, Γαλήνη, πώς τη λένε. Στη βίλα. Στη βίλα, δεν το πιστεύω εγώ ότι ήρθε. Ας το παραμύθι τώρα. Ήρθε ο πρόεδρος και ήρθε ο πρόεδρος. Και βγάζει, ρε, Αρεπτόπουλε, τι έχει να πει. Δείξε τον φωτογραφία, σου πω ότι ήρθε. Άντε, μπράβο τώρα. Ήρθε ο πρόεδρος και τι ήρθε να κάτσει στο δωμάτιο μέσα. Α, πάει, τα καθόταν να πάρω. Γιατί αταλαιπωρηθεί. Πιο εύκολα γίνονται δουλειές από εδώ. Είναι πιο γιατί. Μπορεί, είναι πιο εύκολα. Γιατί πρέπει να γίνουν δουλειές για συγκεκριμένες. Ναι, άρα πρέπει γιατί, να δει ανθρώπους. Γιατί δεν πρέπει να δει ανθρώπους. Φυσικά. Πώς θα, αφού φοβάται τον κορονοϊό. Επιστοπικό εμβολιασμό. Σοβαρά μιλά. Τότε τι φοβάται. Α πάει στη Ντούμπα. Λαμβάνει τα μέτρα. Άντε, βρε, φύγε από εδώ, σαν χλαμάρα. Λαμβάνει τα μέτρα.